Ευχαριστώ εγώ. Πριν να ξεκινήσω, απλώς να πω δύο λόγια ότι εμείς ως Accenture Ελλάδος, πέραν της γεωγραφικής ευθύνης που έχουμε για την Ελλάδα και τις όμορες χώρες για την Accenture, έχουμε επίσης μια ευθύνη ενός τομέα, του τομέα των τηλεπικοινωνιών για την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Οπότε, από τη δικιά μας τη σκοπιά εδώ στην Αθήνα, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη αγορά, πολύ ενδιαφέρουσα αγορά, για την οποία θα σας πω λίγα λόγια λίγο παρακάτω. Ξεκινώντας, δύο λόγια για την Accenture, ποιοι είμαστε. Η Accenture είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο που συνδυάζει το management consulting, την τεχνολογία και το outsourcing. Είμαστε μια αρκετά μεγάλη εταιρεία πια, έχουμε πάνω από 280.000 στελέχη σε όλο τον κόσμο, δραστηριοποιούμαστε παντού στον κόσμο. Έχουμε πολλούς πελάτες, βλέπετε έναν αριθμό, για μας δεν είναι κριτήριο ο αριθμός των πελατών, γιατί επικεντρωνόμαστε σε ένα κομμάτι της αγοράς που είναι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, αυτή είναι η εξειδίκευση της Accenture, αυτοί είναι οι πελάτες μας και γι' αυτό βλέπετε ότι τα νούμερα που έχουμε μέσα στο κουτί αριστερά αναφέρονται κυρίως στους κολοσσούς αυτού του κόσμου, έτσι, Fortune 100, Fortune 500, αυτές είναι οι εταιρείες στις οποίες στοχεύει και σε κάθε αγορά, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα εμείς δεν έχουμε Fortune 100 ή Fortune 500 εταιρείες, τις μεγαλύτερες εταιρείες της κάθε χώρας, έτσι, οπότε η στόχευσή μας είναι πολύ συγκεκριμένη, άντε να είναι 50 εταιρείες σε κάθε χώρα που, του μεγέθους μας που εξυπηρετούμε. Από την άλλη μεριά, το στυλ της εταιρείας μας δεν είναι εταιρεία η οποία δουλεύει ευκαιριακά με πελάτες και γι' αυτό έχουμε έναν άλλον δείκτη που βλέπετε εκεί, ότι από τους 100 top πελάτες που έχουμε παγκοσμίως, με τους 99 δουλεύουμε πάνω από 5 χρόνια. Το οποίο λέει κάτι για τη σχέση που έχουμε με τους πελάτες μας. Έτσι, δηλαδή έχουμε μια μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας, θέλουμε να τους βοηθάμε στα διάφορα journeys τα οποία ακολουθούν, έτσι, με καινούργιες ιδέες και με όλα τέλος πάντων τα εργαλεία τα οποία έχει η Accenture, για τα οποία θα σας μιλήσω λίγο παρακάτω. Την αγορά την έχουμε χωρίσει σε 5 κλάδους. Στον κλάδο των financial services, που είναι όλο ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ας το πούμε έτσι, τράπεζες, ασφαλιστικές κτλ. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, των media και της τεχνολογίας. Στον κλάδο των products, όπου εξυπηρετούμε πελάτες τύπου Procter & Gamble και συναφείς εταιρείες, στον κλάδο των resources που είναι, για παράδειγμα, εταιρείες ενέργειας και στο δημόσιο, αν θέλετε, που παρότι στην Ελλάδα δεν δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο, παγκοσμίως έχουμε αρκετά μεγάλη δράση. Τώρα, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε σε όλους αυτούς τους κλάδους είναι βασικά 4 και είναι αρκετά σημαντικές αυτές οι υπηρεσίες. Πρώτον, παρέχουμε υπηρεσίες στρατηγικής. Έτσι βοηθούμε επιχειρήσεις να ορίσουν, να προσδιορίσουν, να βελτιώσουν την στρατηγική τους. Δεύτερον, και αυτό είναι κάτι αρκετά πρόσφατο, το οποίο δημιουργήθηκε από την αρχή του έτους, βοηθούμε τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στον ψηφιακό πια κόσμο. Ο κόσμος έχει αλλάξει, θα πούμε 2-3 πράγματα και νομίζω είναι και αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, πώς εμείς βοηθούμε τους πελάτες μας στον ψηφιακό πια κόσμο. Τρίτον, είναι η περιοχή της τεχνολογίας, πολύ σημαντική περιοχή, γιατί παραδοσιακά η Accenture είχε πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της τεχνολογίας, ό,τι έχει να κάνει με πληροφορική, με system integration και μάλιστα πάντα η Accenture προσπαθούσε να συνδυάσει αυτό που λέμε business integration μαζί με system integration, δηλαδή να φέρουμε κοντά τις έννοιες του business και τις έννοιες και την έννοια του IT και της τεχνολογίας, οπότε παραδοσιακά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί σε αυτό το τομέα. Και ο τελευταίος τομέας, ο οποίος τα τελευταία πια 10 χρόνια, όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι πάνω από το 50% του τζίρου της εταιρείας, είναι οι υπηρεσίες outsourcing. Και είναι οι υπηρεσίες outsourcing όχι μόνο στον χώρο της τεχνολογίας, που όπως σας είπα είμαστε πάρα πολύ γνωστοί, αλλά επίσης και στον χώρο των business processes, έτσι, δηλαδή όταν μιλάμε κανείς να κάνει outsource το finance, να κάνει outsource το HR, να κάνει outsource τις προμήθειες ή άλλες εταιρικές λειτουργίες. Ειδικά στο κομμάτι του digital έχουμε αναπτύξει και μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα και στην Ελλάδα, για την οποία θα σας πω δύο λόγια αργότερα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς στην Ελλάδα της κρίσης έχουμε καταφέρει να αξιοποιήσουμε πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογο ελληνικό δυναμικό για να κάνουμε κάτι παγκόσμιας εμβέλειας. Λοιπόν, θα σας πω λίγα λόγια για
τα παγκόσμια trends, έτσι όπως τα βλέπει η Accenture, και θα σας πω μετά και κάποια πράγματα για την ελληνική αγορά. Σε σχέση με τα παγκόσμια trends, έχουμε μετά από ανάλυση, έχουμε ένα Ινστιτούτο στην Accenture, το οποίο είναι στη Βοστόνη, ονομάζεται Institute of High Performance, στο οποίο αναλύουμε γενικότερα ποια είναι τα capabilities που πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να είναι μια high performance επιχείρηση, και αυτό το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο όταν πηγαίνουμε στους πελάτες μας. Από αυτό το Ινστιτούτο έχουμε βγάλει κάποια γενικότερα συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι βλέπουμε ότι τα αυστηρά όρια μεταξύ διαφορετικών ειδών επιχειρήσεων αρχίζουν και θολώνουν λιγάκι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή εταιρείες τηλεπικοινωνιών οι οποίες παρέχουν banking services, έτσι δεν θα το φανταζόταν κανείς πριν κάποιο καιρό. Έχουμε εταιρείες σαν την Google που είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο, γιατί πρέπει να τροφοδοτήσει όλα τα data centers που έχει σε όλο τον κόσμο που καταναλώνουν απίστευτη ενέργεια, κλπ. Έτσι μπορεί να δώσει κανείς πάρα πολλά παραδείγματα. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα cross-fertilization, όπως λέμε στα αγγλικά, μεταξύ των διαφόρων industries, το οποίο είναι δημιουργικό. Από την άλλη μεριά, έχουμε ένα κόσμο όπου αυτό που ονομάζουμε αναπτυσσόμενος κόσμος έχει αρχίσει πια και παίρνει το πάνω χέρι σε σχέση με τον ανεπτυγμένο κόσμο. Απλώς, αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, αν θέλετε, ένας διαχωρισμός 50-50 σε σχέση με το παγκόσμιο GDP που παράγεται μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών, να είστε σίγουροι ότι στην επόμενη 15ετία η πλάστικα θα γέρνει πολύ περισσότερο προς τις αναπτυσσόμενες, αυτό που ονομάζουμε σήμερα αναπτυσσόμενες, έτσι, λήψη καλύτερου όρου. Οπότε, τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι ο κόσμος εκεί θα αναπτύσσεται, και ας το καταλάβουμε και εμείς ως Ελλάδα, ότι εκεί θα αναπτύσσεται ο όρος, δηλαδή ο κόσμος. Οι όριμες αγορές, τις οποίες παραδοσιακά εμείς κοιτάζαμε ως Ελλάδα, έχουν και αυτές κορεστεί, έχουν αρχίσει και έχουν και προβλήματα που τα έχουμε αντιμετωπίσει εμείς πιο βαθιά λόγω της κρίσης. Το τρίτο είναι ότι βλέπουμε μια μεσαία τάξη, ανερχόμενη μεσαία τάξη, σε άλλα σημεία του πλανήτη. Λοιπόν, οι υπολογισμοί της Accenture είναι ότι στα 15 επόμενα χρόνια το 60% της παγκόσμιας μεσαίας τάξης, του middle class όπως λέμε στα αγγλικά, θα βρίσκεται στην Ασία. Το 60%. Η Αμερική θα είναι μόνο το 10% και η Ευρώπη το 20%. Αν σκεφτούμε πριν 50 χρόνια ποια ήταν η εικόνα, ήταν τελείως το αντίστροφο. Έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε πάλι πού θα είναι και όλη η ικανότητα investment, spending και όλα τα σχετικά. Έτσι, ας το κρατήσουμε και αυτό υπόψη. Το άλλο, το τέταρτο, είναι η τεχνολογία, η οποία αλλάζει τα πάντα, είναι καταλύτης για καινούργια πράγματα. Είναι πολύ συνταρακτικά. Όλοι εμείς που έχουμε ασχοληθεί με την τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ συνταρακτικά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και αναπτύσσονται ολόκληρα καινούργια industries μέσω της τεχνολογίας. Εγώ ήθελα απλώς να μείνω στα 5 σημεία που έχω κάτω εκεί στο slides που γράφουμε κάτω από τα Technology Frontiers, γιατί είναι σημαντικά, γιατί αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Το ένα είναι αυτό που ονομάζουμε cloud computing, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να έχει όση υπολογιστική ισχύ θέλει και ας μην του ανήκει. Και είναι κάπου. Έτσι, άρα, αν έχει μια ιδέα η οποία χρειάζεται μεγάλη υπολογιστική ισχύ, μπορεί να την υλοποιήσει. Τόσο απλά. Το άλλο που όλοι σας πολύ καλά το γνωρίζετε και λόγω ηλικίας και λόγω εξοικείωσης είναι όλο το social networking. Έτσι, τα social media πια έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας και αυτό είναι μια τεχνολογία η οποία έχει βοηθήσει να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Προς το καλό, μερικές φορές και προς το κακό. Πρέπει να τα προσέχουμε. Έτσι, πάντα υπάρχουν δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα. Το τρίτο είναι η κινητή τηλεφωνία. Και το κινητό σαν συσκευή συνεχώς εξελίσσεται και συνεχώς βελτιώνεται. Δεν γνωρίζω πια κόσμο ο οποίος πέραν των δημοσιογράφων να κυκλοφορούν με μεγάλες φωτογραφικές μηχανές έτσι για να πάρουν στιγμιότυπα. Όλοι με τα τηλέφωνά τους παίρνουν φωτογραφίες. Και θα δούμε και άλλα πράγματα προφανώς στο μέλλον, πολύ και ενδιαφέροντα, και οι επόμενοι ομιλητές είμαι σίγουρος θα αναφερθούν σε αυτά. Ο τέταρτος τομέας είναι ο τομέας των analytics. Τι είναι τα analytics? Τα analytics είναι η ανάλυση ουσιαστικά πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. Έχουμε στα χέρια μας εργαλεία τη σήμερον ημέρα, η οποία μας επιτρέπει να εξάγουμε καταπληκτικά συμπεράσματα
για συμπεριφορές καταναλωτών από τον τρόπο που χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, το κινητό τους τηλέφωνο, από το που βρίσκονται, από τις συνήθειες που έχουν να αγοράζουν ορισμένα πράγματα. Έτσι το έχετε δει. Εδώ η Amazon έχει recommendation engines, ας πούμε, τα οποία είναι πολύ καλά. Δηλαδή, κανείς όταν παίρνει ένα recommendation από την Amazon, λες, για δες, είναι αρκετά καλό το recommendation που δίνει. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, μας πηγαίνει σε ένα κόσμο όπου οι υπηρεσίες αρχίζουν και προσωποποιούνται, γίνονται πολύ πιο customized. Έτσι, θα έρθει στον Κυριάκο Σαμπατακάκη και θα του κάνει κάποια εταιρεία μία πρόταση για ένα προϊόν που θα ξέρει εκ προημίου ότι εγώ θα έχω μία τάση περίπου 70% να αγοράσω αυτό το προϊόν έτσι όπως μου το προτείνει αυτή η εταιρεία. Αυτό βγαίνει μέσα από τη δύναμη των analytics και είναι πραγματικά συγκλονιστικό να το δει κανείς. Και τελευταίο είναι η αηφόρος ανάπτυξη, που είτε το θέλουμε είτε όχι, η ανθρωπότητα έχει καταλάβει ότι οι πόροι αυτού του πλανήτη είναι πεπερασμένοι και ότι αν δεν κάνουμε κάτι με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα καταλήξουμε σε ένα διέξοδο. Τελευταίο trend είναι η καινοτομία. Και ίσως εκεί ο δυτικός κόσμος κάπου έχει καταλάβει ότι αυτό είναι σίγουρα το τελευταίο κομμάτι που θα έπρεπε να αφήσει, έτσι, γιατί θα του έχει μείνει τίποτα από εκεί στερά αν του φύγει και η καινοτομία. Και είναι σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους drivers για ανάπτυξη. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα αρχίσουμε και το καταλαβαίνουμε και είναι πολύ καλό ότι πολλοί νέος κόσμος μπαίνει μέσα στην καινοτομία και θα πούμε δύο κουβέντες και γι' αυτό. Εμείς τι έχουμε κάνει, πάλι από το δικό μας Ινστιτούτο έχουμε κάνει μια ανάλυση όπου προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε κάποια mega trends. Και γιατί το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε μόνο για λόγους taxonomy, έτσι το κάνουμε γιατί το χρησιμοποιούμε σαν βάση και για να κάνουμε interact με τους πελάτες μας και για να δημιουργήσουμε λύσεις οι οποίες θα κάνουν address στις ανάγκες των πελατών μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποια από αυτά τα trends είναι πολύ πιο κοντινά χρονικά, κάποια άλλα είναι σε πιο μελλοντικό επίπεδο. Αλλά είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε σε 5 διαφορετικούς άξονες, δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται σε κοινωνικό επίπεδο, στο περιβάλλον και στους πόρους, στο business γενικότερα, στην τεχνολογία και στη γεωπολιτική. Έτσι, όλοι αυτοί οι κλάδοι κάνουν interact μεταξύ τους και στην τομή αυτών των κλάδων βλέπουμε ακριβώς διάφορα trends τα οποία δημιουργούνται και μπορείτε να διαβάσετε κάποια από αυτά στο slide για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Βλέπουμε, για παράδειγμα, να αναφερθώ, λέμε M2M, machine to machine, έτσι. Ενδεχομένως ο κύριος Τσαπρούνης και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ να σας αναφέρουν κάποια πράγματα, πώς αυτό είναι ένα μεγάλο trend το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, γιατί μηχανές, θα επικοινωνούν με μηχανές μέσω του ίντερνετ, έτσι, και θα καθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Smart. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια τεράστια τάση για καλύτερη διαχείριση των πόρων μιας πόλης. Έτσι, και αυτό είναι όλο το smart city concept το οποίο βλέπουμε σε όλη την Ιφίλιο σαν μια πολύ βασική έννοια. Τώρα, αν πάμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και ήδη έχω αναφέρει κάποια από τα στοιχεία που έχω σε αυτό το chart. Πρώτον, για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω και στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον, έχουμε αυτό που λέμε the perfect storm. Γιατί από τη μια μεριά έχουμε τη μεγάλη συμπίεση των εσόδων, έτσι με την κρίση που βιώνουμε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει τεράστια πίεση στα κόστη. Ενώ παλαιότερα τα έσοδα πηγαίνανε μόνα τους, τα κόστη δεν μας ενδιέφεραν ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βελτιστοποιήσουμε και τα δύο. Είναι πολύ δύσκολη άσκηση. Δεύτερον, έχουμε μία κίνηση, αν θέλετε, στο να πηγαίνουν προς το 100% data. Δηλαδή, σχεδόν τα πάντα είναι data. Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερο από εμάς πόσο χρησιμοποιείτε τα data και πόσο έχει υποκαταστήσει ακόμα και την φωνή και την επικοινωνία με τη φωνή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο σημείο που οι τηλεπικοινωνικοί πάροχοι αυτή τη στιγμή πραγματικά αναρωτιούνται πώς θα μπορέσουν να έχουν ένα viable business έτσι, μόνο με data χωρίς τη φωνή. Από την άλλη μεριά, ακριβώς το ότι όλα έχουν γίνει data επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πάρα πολύ χρήσιμες.
Αυτό είναι και το τρίτο point που βλέπετε σε αυτό το slide. Έχουμε το νέο πρόσωπο των νέων δυνατοτήτων. Έτσι και όταν μιλάμε εδώ για super platforms, το iTunes είναι ένα super platform, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί με πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Το Facebook είναι ένα τέτοιο super platform, που ξεκίνησε το Facebook, έτσι, ξεκίνησε ένα global directory και που καταλήγει και που ξέρουμε που θα καταλήξει να είναι και που βγάζει έσοδα, έτσι, μια τέτοια πλατφόρμα σαν το Facebook. Τέταρτο πάρα πολύ σημαντικό είναι ο ψηφιακός πελάτης. Δηλαδή, ο ίδιος ο καταναλωτής λειτουργεί διαφορετικά. Λειτουργεί πια μέσω ψηφιακών καναλιών, που δεν το έκανε στο παρελθόν. Το οποίο σημαίνει υπάρχει άλλος τρόπος που κάνει interact ο καταναλωτής σε σχέση με και στο βαθμό που το καταλαβαίνουν κάποιες επιχείρησεις, θα μπορέσουν σίγουρα να το αξιοποιήσουν και επιχειρηματικά. Το άλλο αναφέρεται σε κάτι το οποίο το είπα πριν, ότι δηλαδή κάποιος βγαίνει έξω από τα κλασικά όρια λειτουργίας του για να πιάσει καινούρια business opportunities. Εδώ ένα πολύ κλασικό παράδειγμα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών είναι εταιρείες τηλεπικοινωνιών που έχουν βγει στον χώρο των media. Έτσι το έχουμε δει και στην χώρα μας και στο εξωτερικό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, αν δει κανείς τι έχει γίνει με την British Telecom, έτσι έκανε launch στα Χριστούγεννα το BT Sport, με πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Είναι ένα ολόκληρο media house, το οποίο διαχειρίζεται πια κάτι καινούριο, ένα καινούριο business, και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα σε όλο τον κόσμο, τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Έκτο σημείο, πάρα πολύ σημαντικό και το ανέφερα λιγάκι, οι κυβερνήσεις. Αν και παραπέουν σε όλο τον κόσμο και έχουν τεράστια προβλήματα δημοσιονομικά και συναφή, παρόλα αυτά έχουν ένα πολύ κεντρικό ρόλο να παίξουν, ακριβώς επειδή πρέπει να διαχειριστούμε με τον πιο βέλτιστο τρόπο τους σπόρους τους οποίους έχουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Πρέπει να ζήσουμε όλοι μαζί σε μια κοινωνία η οποία να μπορεί να διαχειρίζεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τους σπόρους της. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε ακριβώς τα smart cities, τα οποία θέλουμε να μην δαπανούμε ενέργεια άσκοπα. Έχουμε τα καινούργια concepts του smart education και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, μιλώντας για government strategies, επειδή όπως σας είπα δραστηριοποιούμε και στη Μέση Ανατολή, είναι εντυπωσιακό πως τα διάφορα κράτη στη Μέση Ανατολή έχουν ανάγκη, αν θέλετε, αυτού του είδους την ανάπτυξη μέσα από τέτοια projects, smart cities, education cities, knowledge cities κτλ. Ως την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξή τους, για την μετά το πετρέλαιο εποχή. Θέλουν να γίνουν knowledge societies στον ύψιστο βαθμό και πραγματικά ίσως θα έπρεπε να αρχίσουν να σκεφτόμαστε λίγο τι πάνε να κάνουν, γιατί θα ξεφύγουν πολύ πιο μπροστά από εκεί που έχει βρεθεί η Δύση τα προηγούμενα χρόνια. Και τελευταίο trend σε αυτόν τον χώρο των τηλεπικοινωνιών είναι ένα και το globalization, το οποίο συνεχίζεται. Αν δούμε και στην Ελλάδα, όλες οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών με τον ΑΒ τρόπο έχουν ξένους οι οποίοι εμπλέκονται, και ένα consolidation. Έτσι σίγουρα οι μεγάλοι players μεγαλώνουν και προσπαθούν να κάνουν consolidate τη θέση τους. Τώρα, αν πάμε λίγο στην ελληνική αγορά, και μπορώ να μιλάω τώρα επί ώρες, η κυρία Καλαμαρά θα πρέπει να μας σταματήσει κάποια στιγμή. Έχουμε και το ρολόι, το οποίο μας απειλεί. Θα ήθελα απλώς, θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα, η πραγματικότητα στην Ελλάδα, τι βλέπουμε από τους πελάτες μας γενικότερα, ότι είναι πάρα πολύ cost driven. Τα περισσότερα έργα που κάνουμε προσανατολίζονται στη βελτιστοποίηση του κόστους, δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά γι' αυτό. Δεύτερον, έχουμε ομίλους εταιρικούς στην Ελλάδα, οι οποίοι για πρώτη φορά συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν οι εταιρείες ενός ομίλου να λειτουργούν τελείως αυτόνομα, σαν ήταν αυτόνομες μονάδες, χωρίς να τους νοιάζει για οτιδήποτε άλλο, και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές συνέργειες που μπορούν να υπάρξουν μεταξύ εταιρεών ως ομίλου. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο βλέπουμε στην ελληνική αγορά. Το τρίτο έχει να κάνει με τη ρευστότητα και το κόστος της ενέργειας. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία βρίσκουν μπροστά τους οι ελληνικές επιχειρήσεις και προσπαθούν να δουν πώς θα επιβιώσουν σε αυτό το σκηνικό. Τέταρτο, το οποίο σας αφορά άμεσα, είναι το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά δημιουργηθήκαν 10 φορές περισσότερες startups από ό,τι το 2010 στην Ελλάδα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί πραγματικά η στόχευση, νομίζω, των ανθρώπων που τελειώνουν, αποφυτούν από ένα
από μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, δεν είναι πια πώς θα βρω μια θέση στο δημόσιο, αλλά είναι τι μπορώ να εφεύρω, να ανακαλύψω για να δημιουργήσω πλούτο για μένα και για τους γύρω μου. Το οποίο νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Το προτελευταίο είναι αυτό που λέμε move to online και στην Ελλάδα. Ο αριθμός των e-shops, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με επιτυχία. Και βλέπουμε για το ίδιο πράγμα παραδοσιακές δραστηριότητες πραγματικά να πεθαίνουν και η ίδια δραστηριότητα σε online μορφή να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι, άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε παγκοσμίως, αν στην Ελλάδα λόγω της κρίσης λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα υπάρχει μία ανάγκη για αλλαγή. Και το εννοώ με την έννοια ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο αισθάνεται ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει έτσι όπως ήταν. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό δίνει και το μήνυμα σε όλη την κοινωνία, ότι κάπως πρέπει να αλλάξουμε. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα timing element στην ελληνική αγορά, το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν. Τώρα, εμείς τι κάνουμε σε όλα αυτά? Εμείς είτε με στρατηγική, είτε με process re-engineering, είτε με operations consulting, είτε με technology, είτε με το digital business το οποίο σας είπα πριν, βοηθάμε τους πελάτες μας και στην Ελλάδα να επανατοποθετηθούν. Και πιστεύουμε ότι παίρνουν σοβαρά initiatives οι ελληνικές επιχειρήσεις, σοβαρές ελληνικές επιχειρήσεις και μικρότερες, όχι μόνο οι μεγάλες, προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο παρελθόν, γιατί με τις προηγούμενες μορφές της εταιρείας μας είμαστε παρόντες από το 1960, έτσι, οπότε έχουμε ήδη πάνω από 50 χρόνια στην πλάτη μας. Αυτό που είναι ενδιαφέρον βέβαια είναι, όπως τα βλέπετε και από το slide εδώ, ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε κρίση τα τελευταία χρόνια, η Accenture μπόρεσε και μεγάλωσε σημαντικά. Και μεγάλωσε σημαντικά ακριβώς γιατί υπάρχει μια μεγάλη δίψα αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, πραγματικά να δουν ποια είναι τα best practices στα παγκόσμια, να τα φέρουν εδώ, να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα και θέλουν τους καλύτερους. Και είναι τιμή μας το ότι μας επιλέγουν οι πελάτες μας. Ένα τελευταίο slide και κλείνω εδώ. Είναι όμως σημαντικό. Γιατί ήθελα απλώς να σκιαγραφίσω λίγο την κουλτούρα μας. Το λέμε Elastic Talent Mix, γιατί πραγματικά προσπαθούμε να έχουμε ταλέντο από πολλές διαφορετικές πηγές. Αλλά νομίζω, για να δείτε αυτά που έχουμε γράψει πάνω στο slide, δύο-τρεις χαρακτηρισμούς. Πρώτον, ότι είμαστε ναι μεν μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, έχουμε όμως τελείως global outlook. Το πώς λειτουργεί το γραφείο μας στην Αθήνα είναι ακριβώς το ίδιο πώς λειτουργεί το γραφείο μας στη Ρώμη, στη Ζυρίχη, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Συνδυάζουμε σε πάρα πολύ καλό βαθμό και τη στρατηγική προσέγγιση και την πιο λειτουργική operational προσέγγιση. Είναι γνωστή η Accenture σαν μια εταιρεία η οποία ναι μεν μπορεί να παράγει μελέτες, αλλά ξέρει και να τις υλοποιήσει. Έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε industry expertise, γι' αυτό σας έδειξα στην αρχή πως είμαστε οργανωμένοι κάθετα ανά κλάδους, έτσι οπότε οι consultants οι δικοί μας, όχι από την πρώτη μέρα, αλλά ύστερα από λίγο καιρό, παίρνουν ένα industry specialization με το οποίο μένουν. Θέλουμε στους πελάτες μας, δεν θέλουμε να φέρουμε consultants γενικών καθηκόντων, θέλουμε να φέρουμε consultants οι οποίοι να ξέρουν το αντικείμενο και να ξέρουν γιατί μιλάνε. Σας μίλησα για το γεφύρωμα του business με το technology. Είμαστε πολύ δυνατοί στο innovation, έτσι, και στο innovation δεν είναι μόνο technology innovation, και business innovation, έτσι, καινούργια επιχειρηματικά μοντέλα που προτείνουμε στους πελάτες μας. Και ζούμε σε ένα περιβάλλον, επειδή ο μέσος όρος ηλικίας, ας πούμε στην Ελλάδα, είναι γύρω στα 30 έτη, 30-31 είναι ο μέσος όρος στην ηλικία, έχουμε νέο κόσμο ο οποίος θέλει να μαθαίνει και όσο προχωράει στην καριέρα του θέλει να δίνει πίσω. Είμαστε πάρα πολύ focus στα αποτελέσματα και θέλουμε πραγματικά να κάνουμε execute αυτά τα οποία πρεσβεύουμε. Και αυτή είναι η κουλτούρα της Accenture. Ευχαριστώ πολύ. Η τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών.
πλέον μπαίνει σε δομές παραδοσιακές εντός εισαγωγικών. Βλέπουμε ότι πλέον σε πολλούς τομείς και της οικονομίας αλλά και της ζωής και της κοινωνίας, η τεχνολογία γίνεται σημαντικό εργαλείο. Βοηθός και βέβαια απαιτεί και το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορέσει να την διαχειριστεί, να τη λειτουργήσει, να την εφαρμόσει και να φέρει τα αποτελέσματα, όπως είπε και ο κ. Σαμπατακάκης.